Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα με τον κύριο Θάνο Ασκητή πριν να ακούσουμε το αποκλειστικό ρεπορτάζ για τις δύο καταθέσεις της μητέρας της ανήλικης, του Ιάσονα Τουτζόλη, και συνδεθούμε ξανά με τα δικαστήρια. Κύριε Ασκητή, καλησπέρα σας. Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Εμείς πιο πολύ. Εμείς πιο πολύ. Εμείς πιο πολύ, γιατί ένας άνθρωπος με τις δικές σας γνώσεις είναι πολύ σημαντικό να μας αφιερώνει έτσι 10 λεπτά για να μας εξηγήσει το τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Με θυμάται. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω τι άνθρωποι, τι χαρακτηριστικά έχουν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν συλληφθεί, οι παιδεραστές δηλαδή. Κοιτάξτε, ο παιδεραστής είναι εκείνος ο οποίος έλκεται και έχει σεξουαλική δραστηριότητα με άτομα τα οποία είναι ανήλικα. Λέει παιδιά, που σημαίνει ότι η ψυχική τους οριμότητα δεν υπάρχει, η ενσυναίσθηση δεν εκφράζεται και η σύνδεση με ένα παιδί αντιλαμβάνεστε ότι είναι εντελώς ανώριμη. Άρα, αν δει κανείς τον χαρακτήρα, την προσωπικότητα αυτών των ανθρώπων, μαζί με βιολογικά δεδομένα που αρχίζουμε όλο και περισσότερο να τα ενισχύουμε, κυρίως κατά την ενδομήτρια φάση της ζωής αυτών των ανθρώπων, σύν τα γονιδιακά, δηλαδή το κληρονομικό τους δίκτυο, πιθανολογούμε με το περιβάλλον που αν είναι κακό, τραυματικό, κακοποιητικό ή ψυχικά ψυχρό, σκεφτείτε ότι οι γονείς οι οποίοι είναι ψυχροί δεν ενισχύουν την προσωπικότητα των παιδιών τους, δεν αναπτύσσουν τον περίφημο συναισθηματικό δεσμό. Αυτά τα άτομα θα βγουν με χαμηλή αυτοεκτίμηση, δειλά, φοβικά, θα είναι μέσα στο ψέμα, θα κρύβονται να εκφράσουν τον εαυτό τους, άρα η σεξουαλικότητά τους δεν θα έχει καμία διαχείριση διεκδίκησης και ορίμανση στην επένδυση. Σεξουαλική επαφή σημαίνει συνέστημα και σαρκική επαφή, δηλαδή η ίδια σωματική επαφή. Αυτά τα στοιχεία στην παιδεραστία τώρα, είναι ελληματικά. Αν μου επιτρέπετε, είπατε κάτι που εγώ δεν το έχω ξανακούσει και προκάλεσε εντύπωση. Είπατε ότι ένας παιδεραστής διαμορφώνεται από τότε που βρίσκεται στην κοιλιά της μάνας του σε κάποιο βαθμό, δηλαδή ότι, είναι, ότι το θέμα έχει να κάνει και με το DNA. Κοιτάξτε, ναι. Να σας πω ότι στην ιατρική οι παράγοντες, οι εκκλητικοί, είναι συντελεστικοί. Δηλαδή μπορεί να είναι από το κληρονομικό μας δέντρο, από την ενδομήτρια ανάπτυξη στον εγκέφαλο του εμβρίου, διεργασίονται διάφορες οι οποίες λειτουργικές συμπεριφορές, αναπτυξιακές συμπεριφορές, διαμορφώνουν την προσωπικότητα, το χαρακτήρα, την νοητική κατάσταση και τη συναισθηματική λειτουργικότητα και τέλος φυσικά το περιβάλλον, που είναι πολύ ισχυρό ο δεσμός του γονιού με το παιδί. Η ίδια δηλαδή η οικογενειακή δομή έκφρασης αποτελεί ουσιαστικό χαρακτήρα ανάπτυξης των ψυχικών αναγκών του παιδιού μέσα στην εφηβεία εξελίσσονται προς την ενήλικη ζωή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνουμε ενήλικες αυτόνομους, όριμους, συνειδητοποιημένους να μπορούν να εκφράσουν τη σεξουαλική τους επιθυμία. Οποιαδήποτε επιθυμία που είναι συνενετική με τον ερωτικό σύντροφο και όχι φυσικά την επιθυμία έλξης με ένα παιδί. Να ρωτήσω, κύριε Ασκητή, αν θεραπεύεται αυτό. Δηλαδή έχουν έρθει στο ιατρείο σας άνθρωποι οι οποίοι έχουν τέτοιου είδους ορέξεις για να τους βοηθήσετε, να τους θεραπεύσετε, να τους βοηθήσετε να καταλάβουν τι τους συμβαίνει? Στην παιδεραστία όχι. Ο παιδεραστής, ο οποίος έχει ήδη εμπλοκή σεξουαλική με παιδί, η ειδονή, όπως ξέρετε, στον εγκέφαλο είναι μια ενισχυτική λειτουργία που έχει ανταμοιβή. Δηλαδή κάθε τι που σου αρέσει, στον εγκέφαλο αναγνωρίζεται ως ενισχυτικό, ως θετικό και το ξαναζητάς. Όπως είναι και οι τοξικές ουσίες, το αλκοόλ, το οτιδήποτε δεν σε εθίζει σε μια συμπεριφορά που η ανταμοιβή είναι το κίνητρό σου. Ο παιδεραστής δεν έχει κίνητρο θεραπευτικό. Υπάρχει μια κατηγορία όμως που είναι παιδόφιλη. Ο παιδόφιλος είναι εκείνος ο οποίος έχει έλξη προς το παιδί, αλλά δεν την εκφράζει και δεν την ενεργοποιεί συνειδητά. Δηλαδή δεν την επιθυμεί να φτάσει σε επαφή με το παιδί. Γι' αυτό και έχει δυσφορία, έχει φοβία. Αυτός έρχεται στο ιατρείο, ζητάει βοήθεια από τον ψυχίατρο, από τον ειδικό και θέλει να βγει από αυτό το δρόμο, τον οποίο νιώθει ότι είναι ένας κακός δρόμος, ενοχικός. Θυμάστε, πολλοί έχουν οδηγηθεί και σε απόπειρα αυτοκαταστροφής, ενώ έχουν σκεφτεί την αυτοχειρία, διότι φοβούνται ότι αυτό το κόστος είναι τεράστιο, ότι δεν επιτρέπεται να έχει επαφή με ένα παιδί, δηλαδή ενώ έχει όλη την ενσυνειδητότητα του ρόλου,
αποφεύγει συστηματικά την επαφή με το παιδί. Φοβάται όμως ότι μπορεί να τον αποφύγει. Είναι εντυπωσιακά αυτά που λέτε. Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς παιδόφιλοι, οι οποίοι επειδή αισθάνονται αυτή την τάση, τη ροπή προς τα παιδιά και προσπαθούν να τη σταματήσουν, ψάχνουν θεραπεία στον ψυχίατρο, ναι, στο ιατρικό. Αλλά δεν έχουν ενεργοποίηση, δεν έχουν έρθει σε επαφή με παιδί. Έχουν φτάσει σε σημείο να πούνε ότι θέλω να αυτοκτονήσω γιατί αισθάνομαι ότι έλκομαι από παιδιά, λέτε. Ακριβώς. Έχουν φτάσει σε σημείο που να θέλουν βοήθεια σημαντική. Πρέπει να ξέρετε ότι η βοήθεια είναι φαρμακευτική. Δεν φτάνει μόνο η ψυχοθεραπεία. Πρέπει να παρεύουμε με φαρμακευτικούς μηχανισμούς για να μπορούμε να περιορίσουμε την έλξη ως παρόρμηση, γιατί η παιδεραστία και η παιδοφιλία και γενικά οι παραφιλίες, οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες, οι διαταραχές ή αυτό που λέμε παρεκκλήσεις, έχουν το χαρακτηριστικό της παρόρμησης, της αιμονής και της επίπονης πράξης. Επίμονες πράξεις για να έρθει σε οργασμό. Ο παιδόφιλος που δεν έχει έρθει σε επαφή με παιδί και δυσφορεί με αυτή την αίσθηση ότι έλκεται από παιδιά, όταν πάει στον ειδικό έχει κίνητρο για να φύγει από το πρόβλημα, για να μπορέσει να απαλλαγεί. Δεν είναι εύκολο, πιστέψτε με, ότι θέλει πολλή δουλειά, θέλει συστηματική προσπάθεια, συνεργασιμότητα πολύ μεγάλη μεταξύ του θεραπευτή και του ανθρώπου που υποφέρει από το πρόβλημα, αλλά πολλές φορές έχουμε πετύχει την αποφυγή. Μάλιστα. Ο παιδεραστής δεν βλέπει κανένα πρόβλημα, δεν αισθάνεται ότι είναι άρρωστος, δεν έχει την ανάγκη να πάει σε ειδικό, έρχεται μόνο όταν βρεθεί εμπλεκόμενος με τον νόμο για να πάρει ένα χαρτί προκειμένου να πάει πιο χαμηλά το ποινικό κόστος. Αυτό φυσικά δεν είναι πραγματικό, δεν πρέπει να συνηγορούμε σε αυτές τις πράξεις, αλλά από την άλλη πρέπει να βοηθούμε ανθρώπους οι οποίοι ζητούν να απαλλαγούν από την πιθανή εμπλοκή με παιδί. Μάλιστα. Κυρία Σκητή, είσαστε πολύ ξεκάθαρος και μας δώσατε και μας μάθατε και πράγματα που δεν γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ, αλλά θα μου επιτρέψετε μόνο για ένα λεπτό να σας πω κάτι. Η μεγάλη προσπάθεια της κοινωνίας, βλέπετε τον κύριο Καλιαμάνη κοντά σας, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός αστυνόμος και πάντα λέει την αλήθεια και χαίρομαι να τον ακούω, να πω ότι η πραγματικότητα της ζωής μας πρέπει να είναι η πρόληψη. Δηλαδή δεν είναι μόνο να βλέπουμε το πρόβλημα, το έγκλημα. Πρέπει να μην φτάνουμε στο έγκλημα. Και αυτό καλό τους γονείς. Μάλιστα είμαστε έτοιμοι με ένα πρόγραμμα. Θα το δώσουμε και στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη. Και στην κυρία Ράπτη, τη Ζωή, που είναι υφυπουργός ψυχικής υγείας. Πρώτη φορά που γίνεται ένα υφυπουργείο ψυχικής υγείας, που μαζί έχουμε και την προσεκτική εβδομάδα μια ομιλία στην ΠΕΦΚΙ, να περάσουμε ένα πρόγραμμα στο σπίτι και στο σχολείο. Γιατί για μένα εκεί είναι η ζωή, κυρία Στεφανίδου. Αν δεν πάμε στο σπίτι και δεν εκπαιδεύσουμε στο σχολείο και τον γονιό μαζί με τον μαθητή και τον σχολικό ψυχολόγο, απαραίτητος κρίκος για τη διαμόρφωση της γνώσης, τότε θα κλαίμε κάθε φορά επάνω στο πρόβλημα και ποτέ δεν θα γελάσουμε στην πρόληψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για την τιμή και τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Πάμε